κακό συναντήσει τον κύριο παντού. Να τραγουδάει στο χωνάκι ενός παγωτού. Και μια Κινέζα με χαρτάκια και μπογιές που ζωγραφίζει ό,τι θες. Μπες και δες. Χαρτινό σινεμά με παράξενες ιστορίες για πανέξυπνα παιδιά. Κυρίους μα και κυρίες, κάτσε αναπαυτικά. Κοίτα να μη σε ενοχλήσει κανείς και σε όνειρα τρελά. Σαν αστέρι να χαθείς. Χαρτινό σινεμά με παράξενες ιστορίες για πανέξυπνα παιδιά. Κυρίους μα και κυρίες. Λα λα λα, λα λα λα. Καλώς τους φίλους μου. Σήμερα που λέτε, πέρασε από το χάρτινο σινεμά ένα κορίτσι που το λέγαν Σήμερα. Και μου χάρισε αυτό εδώ το λουλούδι που μοσχοβολάει σαν τραγούδι. Μυρίζουν άραγε τα τραγούδια. Τι έλεγα. Ναι, είναι σήμερα μαζί μας φυσικά η μικρή Κινέζα που είναι λίγο πιο μεγάλη από Πινέζα. Με αφήγηση, χρώματα και χαρτιά ζωντανεύει το μικρό μας σινεμά. Και σήμερα θα μας πει... Τι θα μας πει σήμερα, ξέχασα πάλι. Πινέζα, δηλαδή Κινέζα. Ο χρόνος κυλάει και δεν σταματά. Σαν το ποτάμι τρέχει γοργά. Ναι, φυσικά. Σήμερα θα πούμε την ιστορία των ανθισμένων ρολογιών που μας μιλάει για τη σημασία του χρόνου. Ανοίξτε λοιπόν τις μύτες σας, δηλαδή τα αυτιά σας και τα μάτια σας για την ιστορία τα ανθισμένα ρολόγια. Στα βάθη της Ανατολής υπήρχε ένας κήπος όπου άνθιζαν ρολόγια με μεγάλα πέταλα που ακολουθούσαν τον ήλιο και ψηλά κοτσάνια που σκαρφάλωναν προς τον ουρανό. Θαρείς πως μάθαιναν την ώρα από τον ήλιο για να διδάξουν το νόημα του χρόνου στους ανθρώπους. Στο καλυβάκι του κήπου ζούσε ένα ζευγάρι που δεν είχε παιδιά. Είχαν όμως τα ανθισμένα ρολόγια για παιδιά τους. Κάθε πρωί τους έδιναν νεράκι να πιούν και γυάλιζαν τα πέταλά τους. Και κάθε βράδυ τα νανούριζαν με τα τραγούδια τους. Ώσπου ένα πρωί, μέσα σε ένα από αυτά τα ανθισμένα ρολόγια, γεννήθηκε ένα μικροσκοπικό κοριτσάκι. Το ζευγάρι την νόμιζε για δικό τους παιδί και την ονόμασαν Σήμερα. Τη Σήμερα όλοι την αγαπούσαν, αλλά και η Σήμερα τους αγαπούσε όλους. Ήξερε να μεταμορφώνει την κάθε στιγμή σε γιορτή. Χάρη στον ανθισμένο κήπο των ρολογιών, οι άνθρωποι ήξεραν πάντα πώς να χρησιμοποιούν το χρόνο τους. Μια μέρα όμως, εμφανίστηκαν χαμηλά στον ουρανό κάτι κρύα και σκοτεινά σύννεφα.
τρύπωσαν ακόμα και στα σπίτια. Κρύφτηκαν κάτω από τα κρεβάτια των ανθρώπων. Τα ανθισμένα ρολόγια άρχισαν να συμπεριφέρονται περίεργα. Οι άνθρωποι μπέρδεψαν τις μέρες και τις ώρες. Έχαναν τα λόγια τους και έτρεμαν από την παγωνιά. Σαν να ήταν εδώ, μα και μακριά. Μιλούσαν σπάνια και ψιθυριστά. Και οι κινήσεις τους γίναν αργές. Και όλοι μοιάζαν με σκιές. Η σήμερα ήταν απαρηγόρητη. Περιπλανήθηκε στο μαραμένο κήπο, ώσπου βρήκε το λουλούδι μέσα στο οποίο είχε γεννηθεί. Σκέφτηκε πως ήθελε απλά να κοιμηθεί βαθιά μέσα στην αγκαλιά του. Και τότε το λουλούδι έγειρε και την τύλιξε με αγάπη για να την προστατέψει από τα σκοτεινά σύννεφα. «Καλή μου σήμερα», της είπε, «σου δίνω την τελευταία μου δύναμη». Αυτά τα σύννεφα κλέβουν το χρόνο μας και σαν να χάθηκαν όλοι οι ήχοι, σαν να χαθήκανε όλα τα χρώματα, ψάξε να βρεις μια κάποια λύση. Μια κάποια λύση. Η σήμερα έκατσε στο τραπέζι, ζωγράφισε πέταλα και φύλλα και έφτιαξε καινούριους πολύχρωμους δείκτες. Ξαγρύπνησε παίζοντας το πιάνο ως την αυγή. Μέχρι που ξεχύλισε το ποτιστήρι της από νότες. Και το πρωί βγήκε στον κήπο και πότισε τα λουλούδια ρολόγια με καινούριους δείκτες, φύλλα και νότες. Και περίμενε. Και περίμενε σιωπηλή. Και περίμενε γελαστή. Αυτά σιγά σιγά ξύπνησαν από το λίθαργο. Ξεδίπλωσαν με χαρά τα πέταλά τους. Και τα σύννεφα τα σκοτεινά άρχισαν να διαλύονται. Και βγήκε ο ήλιος λαμπερός. Και έφερε τη ζεστασιά, τα χρώματα, τους ήχους μες στις καρδιές των ανθρώπων. Και όλα γίνανε όπως πρώτα. Και όλα γίνανε όπως πρώτα. Έτσι, κανείς ποτέ του πια δεν ξέχασε πως κάθε καινούριο σήμερα είναι ένα δώρο.
που χρειάζεται να φροντίζει με χρώματα και μουσικές. Και πού να κουρδίζει τους δείκτες του για να σιγουρεύεται πως δίνει χρόνο σε ό,τι αγαπά. Όπως και εμείς εδώ, στο... πώς το λένε... Χάρτινο σινεμά. Χάρτινο σινεμά. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία που μας είπε η σήμερα. Ή μπορεί να το είδα και στο όνειρό μου. Δεν είμαι σίγουρος.